έφτασαν ένα βήμα πριν από το μακελιό. Αλληλομηνήθηκαν και κατέληξαν τελικά και οι δύο στο αυτόφορο, αφού ξεσήκωσαν για μία ακόμη φορά τις αστυνομικές αρχές με τα καμώματά τους. 47χρονος αυτοκινητιστής από τον προφήτη Ηλία, κατήγγειλε 40χρονο συγχωριανό του, με τον οποίο βρίσκονται στα δικαστήρια για άλλες αντίστοιχες υποθέσεις, ότι επιχείρησε να τον σκοτώσει με καραμπίνα μαζί με έναν ακόμη συγχωριανό τους. Ο ίδιος υποστήριξε ότι πυροβόλησαν προς το μέρος του χωρίς να τον πετύχουν όταν πέρασαν έξω από το σπίτι του με αυτοκίνητο. Η υποβολή της παρούσης έγκυσης. Για κατασκευασμένη καταγγελία που στόχο έχει να θολώσει τα νερά, κάνει λόγο ο σύνηγορος του 40χρονου, που απάντησε με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, με συνέπεια να συλληφθεί και το φερόμενο ως θύμα. Όπως υποστηρίζει ο κ. Κάρτσονας, ο 47χρονος αυτοκινητιστής έκανε ψεύτικη καταγγελία, καθώς είναι υπόλογος στη δικαιοσύνη για την επίθεση που δέχτηκε ο 40χρονος από κουκουλοφόρους και προσπαθεί να παραπλανήσει τις αρχές ώστε να θολώσει τα νερά εν ώψη της εκδίκασης της υπόθεσης. Για να αντιληφθεί κανείς και την αβασιμότητα της συγκεκριμένης καταγγελίας, είναι ότι πριν από σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του φερόμενος, μελών της οικογένειας του φερόμενος καταγγέλλοντα για επικίνδυνη σωματική βλάβη, όπου 5 άτομα κραδένοντας φωνικά όπλα και φορώντας κουκούλες, τις οποίες κατόρθωσε ο δυστυχής παθώντας να αφαιρέσει, επετέθησαν στον εντολέα μου, προκαλώντας τους σοβαρές κακώσεις, και η εκδίκαση της κατηγορίας επίκειται ενώπιον του Τριμελούς Ποιμιωδικού Ηρακλείου. Ο κ. Κάρτσονας συνδέει επιπλέον με το χρονικό των μεταξύ τους επεισοδίων και την παρολίγο μοιραία απόπειρα παράσυρσης του 40χρονου από αυτοκίνητο στα Χανιά. Η άποψη του εντολέως μου, και όπως προκύπτει με αδιάσυστα μέσα από το αποδεικτικό υλικό της ποινικής δικογραφίας, είναι ότι η υποβολή της παρούσης έγκυσης ή το προσχηματική και υποβολημαία. Αρκεί κανείς να ανατρέξει στο πρόσφατο παρελθόν για να δει σωρία αξιόπινων πράξεων που έχουν συντελεστεί σε βάρος της οικογένειας του εντολέως μου. Αντίκειται λοιπόν στα διδάγματα της κοινής πείρας και την κοινή λογική ότι ενώ υφίσταται εκκρεμωδικία για σωρία σοβαρών ποινικών παραβάσεων τελεστέντων σε βάρος σε βάρος της οικογένειας του εντολέως μου, οι ίδιοι θα προέβαιναν σε μια τόσο σοβαρή αξιόπινη πράξη όπως καταγγέλθηκε. Σε βάρος του 40χρονου και του φίλου του, ο οποίος επίσης έχει συλληφθεί, καθώς φαίνεται να βγαίνει από το σπίτι του πρώτου κρατώντας κάτι που ομοιάζει με καραμπίνα, σε βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατ' εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή, οπλοχρησία και εξύβριση. Σε βάρος του 47χρονου αυτοκινητιστή ασκήθηκε επίσης δίωξη για οπλοφορία, εξύβριση και απειλή. Και οι δύο παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αυτόφορο, όμως η δίκη αναβλήθηκε για την Τετάρτη. Ενώ στο μεταξύ ο εισαγγελέας απαγόρευσε στους κατηγορουμένους ακόμη και να πλησιάζουν ο ένας τον άλλο.